Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Τρίτης. Εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 30 Ιανουαρίου κιόλας. Τελειώνει αυτός ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς του 2024. Μέρα σήμερα βέβαια εορτής των τριών ιεραρχών, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε όλοι καλά και βέβαια έχουμε και τα σχετικά αποσπάσματα και πλάνα από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου έγινε ο Εσπερινός και σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία. Εύχομαι λοιπόν όλοι να είσαστε καλά. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, βέβαια με δύσκολες καιρικές ακόμη συνθήκες, έτσι, αφού τα μποφοράκια είναι πολύ δυνατά στο Αιγαίο και όχι μόνο, ενώ οι θερμοκρασίες εκεί 8-9 βαθμοί, το καλύτερο ήταν 11, όμως μην νομίζετε δεν θα αργήσει, ώστε και πάλι να πάρει λίγο την ανιούσα και να νιώσουμε αρκετά καλύτερα. Διότι μας υπόσχονται τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι ότι η Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και θα επιστρέψουμε λιγάκι έτσι σε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Θέλω να σας πω ότι εννοείται ότι χρωστάμε αρκετά θέματα τα οποία καταγράφουμε, αλλά όπως ξέρετε πάντα ο περιορισμένος χρόνος της εκπομπής είναι αυτός που μας δίδει το μπούσουλα για το τι προλαβαίνουμε να δείξουμε. Και το λέω αυτό διότι θα είμαστε σε θέση τώρα να δείξουμε ένα πιο μεγάλο απόσπασμα από την κοπή πίτας που έγινε και την εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κάλυμνο, όπου παρόντες ήταν ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάνος Κόνσολας, ο κοσμήτωρας της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης και όλοι οι τοπικοί συντελεστές και μέλη του κόμματος, όπου βεβαίως υπόθηκαν πολλά, έγιναν πολλές επισημάνσεις. Χαιρετισμό απίθυνο ο Δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος, ο έπαρχος κ. Μανώλης Μουσελής, ενώ η Αναστασία Κάτρη διάβασε τις επιστολές από τη Μίκα Ιατρίδη, από τον υφυπουργό κ. Γιάννη Παπά, από την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ και την Έφη Χαραλαμποπούλου, την πρόεδρο, που δεν μπόρεσαν για χι λόγους να βρίσκονται στο νησί μας. Τώρα, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στο δεύτερο μέρος μαζί μας θα είναι ο Αντώνης Μιαούδης για να ακούσουμε και όλα τα τελευταία νέα, γιατί σιγά σιγά η Αυστραλία, δεν ξέρω αν είναι και για τον Ντάρουιν, αλλά σίγουρα στο Σίδνεϊ ήταν και είναι ήδη ξεκίνημα της νέας σχολικής τους χρονιάς. Ό,τι και αν είναι, αφού πλησιάζουν οι μέρες, εμείς τους ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή φώτιση στα μαθήματά τους και γενικότερα στις σπουδές τους. Να συνεχίσουμε μετά στο τρίτο μέρος με τον Εσπερινό της εορτής των τριών ιεραρχών στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, που ήταν πάρα πολύ όμορφα, και εκεί βέβαια παρούσες, έτσι παρόντα όλα τα μέλη σχεδόν από το Σωματείο Τρεις Ιεράρχες, όπου λίγο μετά το τέλος του Εσπερινού βρεθήκαμε όλοι στον Ξενώνα εκεί για να πιούμε ένα ζεστό τσάι, να γίνει η κοπή της πίτας, να υποθούν ευχές, ευχές θερμές καρδιάς και να υποθούν και όμορφα λόγια, ότι δηλαδή με την απρόβλεπτη έτσι θετική ανταπόκριση και συμμετοχή και βοήθεια οικονομική από κάποιους φίλους που δεν είναι καλυμνοί, αλλά τι σημασία έχει όταν είσαι φιλάνθρωπος, μπόρεσαν να αυξήσουν τα ποσά που εισέπραξαν και να έχουν τη δυνατότητα πια τώρα 22 φοιτητές να λαμβάνουν σταθερά ένα ποσό το οποίο καταλαβαίνετε κάθε μήνα τους βοηθάει έτσι ώστε απρόσκοπτα να συνεχίζουν και να μην σταθεί αυτό εμπόδιο στις σπουδές τους. Πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά μεγάλο, σημαντικό και θεάρεστο το έργο τους και συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες. Λίγο μετά θα πούμε κι άλλα για μια εξαιρετική ανταπόκριση που υπήρξε και οικονομική ενίσχυση από μία γιατρό και θα πούμε λίγα λόγια για εκείνη. Για την ώρα όμως πάμε να ξεκινήσουμε στους δέκτες σας η εκδήλωση «Κοπή πίτας της Νέας Δημοκρατίας». Καλή χρονιά δημιουργική σε όλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE σας, η φύση των όντων ετράνουσας τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμη σας. Βασίλειον ιεράτευμα πατέρας ιε, Χριστό τον Θεό νικέτε, δωρήσεστε ημί το μέγα έλεος. Τον ουρανό Φάτερ Παπαμούς.
φόλαντορα του Χριστού, μίστη του Δεσπότου, των φαστήρα των φαϊνών, των εν Κεσαρίας και Καπαδόκων χώρα, βασίλειων των Μεγανήν, μίστη μίσομε. Κύριε Έπαρχε, μέρος των ευρωπαϊκών πόρων της περιφέρειάς μας συνολικού ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ είναι στη διάθεση και της καλύμου μας για τον εξυγχρονισμό της υπάρχουσας σχολής πλοιάδιων αλλά και για την χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής της νέας σχολής μηχανικών της ΑΕΛ Καλύμνου. Συγχαρητήρια κύριε Έπαρχε, ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Γιώργο Κατσιμάρκο. Να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ της ΔΥΜΤΟ Καλύμνου για την στήριξη και την εκτίμησή τους στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ τους θέους προέδρους και τα παλαιά μέλη της τοπικής οργάνωσής μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τους ψηφοφόρους μας, τα μέλη και τα στελέχη μας, τους εκλογικούς μας αντιπροσώπους, όλους τους γνήσιους αγωνιστές της παράταξής μας. Η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είστε όλοι εσείς. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Εύχομαι καλή χρονιά με αμέτρητες στιγμές ευτυχίας στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας και δημοκράτες, φίλοι και φίλες της παράταξης, μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ιδιαίτερα χαρά και τιμή να βρίσκουμε μέσα στις συχνές επισκέψεις μου στο νησί μας και σήμερα εδώ στην κοπή της Βασιλόπιτας της Δημοτικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτές οι ευκαιρίες για μένα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε με κόσμο την ίδια γλώσσα, είναι μια ευκαιρία να λέμε κάποια πράγματα, να ανανεώνουμε κάποιες δεσμεύσεις μας, αλλά και να χαράσουμε και το μέλλον. Και το πρώτο που θα ευχηθώ μαζί με την υγεία, κύριε Πρόεδρε, στις οικογένειές σας, εσάς προσωπικά, στην κάθε ένα και στην κάθε μία, τα μέλη της ΔΥΜΤΟ και με τις ευχαριστίες μου για ό,τι κάνετε, είναι να κοιτάξουμε πάνω απ' όλα την Καλύμνο. Αυτή είναι η υποχρέωση των δημοτικών οργανώσεών μας. Δεν είναι να χαϊδεύουμε αυτιά. Είμαστε εδώ βέβαια για το κομματικό μας καθήκον, κύριε Έπαρχε, αλλά συνάμα πρέπει να βλέπουμε και τον τόπο. Και εσείς είστε πρωτογενώς οι άνθρωποι που μπορείτε να μεταφέρετε τα αιτήματα εκείνα, τα οποία από κοινού όλοι οι βουλευτές, και όχι μεμονωμένα να δώσω βήμα στον Υψηλάντη, πονηρά το έκανε ο κ. Κόνσολας και με πρώτο εδώ για να ακούσει τι θα πω, με βάζει πάντα στα δύσκολα. Κύριε, είστε συνεχόμενοι. Μην νομίζετε ότι είναι αθώα όμορφα που γίνονται. Λοιπόν, έλεγα ότι στο μέλημά μας αυτό είναι ότι πρέπει να καταστρώσουμε μία στρατηγική. Ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε από εκείνο. Αυτό λοιπόν, διότι οι παρεμβάσεις γίνονται για το ΕΚΑΒ, και εγώ μίλησα με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι αδίκως αφήνεται ένα μεγάλο νησί πληθυσμιακά της Δωδεκανήσου, το μεγαλύτερα, προηγείται ενδεχομένως και άλλων που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον χάρτη του ΕΚΑΒ. Η Καλύμνος πρέπει και θα μπει μέσα στις προσλήψεις που θα γίνουν για το ΕΚΑΒ. Ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο το ΕΚΑΒ. Είναι και άλλα ζητήματα, κύριε Δήμαρχε. Είναι τα ζητήματα εκείνα που θα βγάλει την Καλύμνό μας σε μια τέτοια θέση που τη δυναμική της, αυτό που όλοι ως φρυνόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το πετύχουμε,
είναι ώρα να υλοποιηθεί. Σε αυτό εδώ θα έχετε όλους τους παραστάτες. Όλους, ανεξαρτήτως τους βουλευτές, αλλά και τους ανθρώπους που δώσαμε μαζί και τον τελευταίο εκλογικό αγώνα, ο Αντώνης που είναι πάντα παρόν και πάντα μας παρακολουθεί. Όσον αφορά λοιπόν τα ζητήματα αυτά, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα καθορίσουμε, να τα προτεραιοποιήσουμε και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική. Γι' αυτό σας καλώ, κύριε Δήμαρχε, μαζί με την δημοτική μας οργάνωση και κύριε Δήμαρχε, να βρεθούμε μια μέρα από κοινού, είτε διαδικτυακά, είτε διαζώσεις εδώ στην Κάλυμνο και να καθορίσουμε αυτή την στρατηγική για την Κάλυμνο μας. Είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να το πράξουμε. Και εγώ προσωπικά περιμένω έτσι ώστε να υπάρχει και μια άμυλα ανταγωνισμού ευγενική. Αυτά τα οποία θέλουμε θα τα διεκδικήσουμε μαζί. Γιατί το κάτι άλλο κακό που συμβαίνει πολλές φορές είναι το παιχνίδι του σπασμένου τηλεφώνου. Και αυτό το παιχνίδι δυστυχώς τα κόμματα αρέσκονται να, και ιδιαίτερα οι τοπικές εκπροσωπήσεις αρέσκονται να τα φτιάχνουν. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι η προβολή του Βασίλη Ψηλάντη αν βγαίνει από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Οργάνωσης αυτό που κάνει, η προβολή η ατομική του βουλευτή ή του μάθου του κόνσουλα ή κάποιου βουλευτή. Είναι η δυναμική με τις δραστηριότητες και την προβολή μέσα από αυτόν τον τρόπο του έργου των τοπικών βουλευτών για, για την Κάλυμνό μας και τα νησιά μας. Διαπιστώσατε όλοι ότι ο κύριος Πρόεδρος επέλεξε τον κύριο Ψηλάντη να είναι πρώτος στο βήμα. Όμως είναι αλήθεια ότι ο Βασίλης είναι ένας έντιμος και σοβαρός εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία σε όλα τα θέματα που αποσχολούν τα Δωδεκάνησα για την Κάλυμνο. Βέβαια, πρέπει να πω για ένα άλλο ως επισήμανση. Έφυγε ο Άγγελος και ήρθε ο Γιώργος. Αλλά ο Καλαθιανάκης έμεινε. Εδώ λοιπόν είναι μια σημειολογία ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στελέχη, αστέρευτη δύναμη στο ανθρώπινο της δυναμικό και διαπιστώνω μόνο ότι υπάρχει συνέχεια. Στο πρόσωπο σου, Πρόεδρε, επιτρέψε μου να δω την ιστορία της παράδοξης στην Κάλυμνο. Από άντρες και γυναίκες. Θα είναι άδικο αν θα ξεκινήσω από μία κυρία και θα τελειώσω σε ένα κύριο. Κάθε ένας εδώ έχει τη δική του ιστορία. Στην Κάλυμνο και στη Νέα Δημοκρατία. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί θεμελίωσαν και την ανάπτυξη της Κάλυμνο, θεμελίωσαν και την προοπτική της Κάλυμνο. Το μέλλον της Κάλυμνο. Είπε ο κ. Πρόεδρος κάτι πολύ σημαντικό στην τοποθέτησή του, ότι η Νέα Δημοκρατία τηρεί τις δεσμεύσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως το εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης το 19, κατά γράμμα υλοποιείται. Στα χρόνια που είμαστε βουλευτές, και εγώ και ο Βασίλης, και επίσης και άλλοι συνάδελφοι, με τον Αντώνη διαπιστώνουμε ότι τέτοια πυκνή νομοθέτηση δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα στην Βουλή, κάθε μέρα στην κυβέρνηση. Και αυτό γιατί πρέπει στον χρόνο που έχει να μπορέσει να υλοποιήσει όλα εκείνα τα οποία έχει δεσμευτεί. Και είναι πολλά. Θέλω να σας θυμίσω, αγαπητοί και αγαπητές συμπατριώτες, ότι εδώ είχε ανακοινωθεί η ίδρυση του Υφυπουργείου Αλληλευτικής Πολιτικής. Μια ανάγκη διαχρονική στη χώρα που έχει ανάγκη ο Καλύμνος Ψαράς, η Κάλυμνος με την τοπική της οικονομία. Εδώ είχε ανακοινωθεί, αν θυμάστε, και από τον Μάγκη τον Κορίδη, και από εμένα και από τον Βασίλη, ότι η Κάλυμνος θα πρωταγωνιστήσει στον 22ο αιώνα στα θέματα της τουριστικής ανάπτυξης, στα θέματα της αλλιευτικής πολιτικής, στα θέματα της ναυτοσύνης, του θαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού γενικότερα. Πρώτος παγκόσμιος ορειβατικός τουρισμός, Κάλυμνος. Πρώτος και στον καταδυτικό τουρισμό. Και το λέω αυτό γιατί ό,τι αναλάβουμε το έχουμε κάνει. Κάναμε ένα νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό και θέλω να πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, και είμαι απόλυτος βέβαιος και έρχομαι τώρα σε εσάς που σας ευχηθώ καλή πορεία, καλή δύναμη και καλή τύχη. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το ανεκτέλεστο έργο που υπάρχει σε κρεμότητα για τον καταδυτικό πάρκο της Κάλυμνο. Θέλω να είμαστε πολύτιμοι, είπε ο Βασίλης, ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί και η αλήθεια ποτέ δεν κουράζει.
συνεργάστηκα απόλυτα με τον κύριο Διακομιχάλη, όπως είχα συνεργαστεί και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μαρουζή. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστώ εξίσου άριστα με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο. Είναι ηθική και πολιτική μου υποχρέωση. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλους μας, σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μία μέθοδος, η οποία λέγεται κατεκτησμός ιδεών. Στη μέθοδο αυτή καταγράφεις ό,τι ακούς και μετά αρχίζεις να φέρεις. Όσο όμως ακούστηκαν σήμερα, δεν εντάσσονται σε αυτή τη μεθοδολογία, διότι όλα αυτά είναι ανάγκες για το νησί μας που έπρεπε να έχουν τελειώσει χθες και να πηγαίνουμε τώρα στη νέα εποχή. Ήμια προηγουμένως. Γεγονός θλιβερό κάνει γνωστό παρονομαστής. Κοπή της πίτας, αλλά γνωστή νοημούσε Καλύμνη. Εδώ γράφει Δήμος Καλυμνίων. Εδώ λέει Δημοτική Τοπική Οργάνωση Καλύμνη. Όλα λοιπόν στο όνομα της Καλύμνη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να βρούμε τους κοινούς τόπους για αυτή την Καλύμνη και όχι να σφαζόμαστε πάνω σε αυτή ο καθένας με τους δικούς του λόγους. Είναι γεγονός ότι το νησί μας έχει χάσει χρόνο, έχει χάσει έδαφος, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς να πούμε, δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε, τώρα να δούμε από εδώ και μπροστά τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Είπαν δε κάποιοι ότι κάτι μας έπεσε το τρένο. Ως άνθρωπος, ως ψυχοσύνθεση, ως ομάδα που εκφράζω και ως λαός, εμείς λέμε όχι. Υπάρχουν τρένα τα οποία ήταν με άλλες ταχύτητες. Χάθηκαν. Δεν πειράζει να ήταν καρβουνιάδες. Πέρασε, κάτι άφησε σε κάποιες άλλες περιοχές. Σε εμάς μπορεί να μην άφησε τίποτα. Υπάρχουν όμως τα σύγχρονα τρένα τα οποία τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αρκεί να ξέρουμε με ποιους μιλάμε και τι λέμε. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους συνομιλητές. Και οι θεσμοθετημένοι ομιλητές υπάρχουν. Είναι ο Δήμος με τον Δήμαρχο, είναι το Επαρχείο με τον Έπαρχο, η Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη, οι βουλευτές του νομού μας. Υπόθηκε πολύ σωστά και έρχομαι εγώ και το πάω πιο κάτω. Όλοι εμείς πρέπει να αποτελέσουμε ένα όργανο. Ένα, όπου θα γίνει η ιεράρχηση των ζητημάτων της Καλύμνου, θα συμφωνηθούν και θα υλοποιηθούν. Για να μην κάνουμε το σκουριασμένο τηλέφωνο και ο ένας να επιρρύπτει τις ευθύνες στον άλλο, να μιλάμε όλοι με όλους και τελικά μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, καταρχάς θα πω σε τρία σημεία. Ως υπογράφω όλα όσα υπόθηκαν ενώ πολέμου, απλά θέλω να προσθέσω. Κύριε Δήμαρχε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία της χώρας και μέσα σε αυτό προβλέπεται ο τοπικός σου πολιτικός σχεδιασμός. Ένα θέμα το οποίο σας αφορά, ένα θέμα για το οποίο αγωνίστηκα στα χρόνια που ήμουν στο τεχνικό επιμελητήριο. Καταφέραμε να βάλουμε τα νησιά σε πρώτη προτεραιότητα και θεωρώ ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη τομή που κάνει η πολιτεία και που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία η δική μας κυβέρνηση για να χαράξει στρατηγικό σχεδιασμό που θα πάρει η χώρα αλλά κυρίως θα πάρει τα νησιά μπροστά και θα τα πάει στο μέλλον με ασφάλεια. Θα πω λίγο καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Τα νησιά πετύχαν ρεκόρ στις εκλογές. Νομίζω το ίδιο θα πράξουν και τώρα, έτσι ώστε να χαιροποιήσουμε τις σχέσεις μας με τους πολίτες και να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας με τους πολίτες. Και νομίζω ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία μπορεί να κυλιθεί την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας μας. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή χρονιά. Από κάτι που το σκέφτηκα τώρα που μιλούσε ο νέος πρόεδρος, ο Γιώργος. Από τέος με έκανε πρόεδρο. Άρα τέος πρόεδρος τοπικής Νέα Δημοκρατίας Καλύμνου πλέον, μετά την εκλογή του Γιώργου του Καλθιανάκη, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Σημαίνει ότι η ζωή προχωρά, τα όργανα πρέπει να προχωρούν
και οι πρόεδροι να διαλέγονται τον ένα τον άλλο. Πέρασα από όλα τα σκαλοπάτια της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια και ποτέ μου δεν είπα καταθέτω κομματική ταυτότητα, το θεωρώ πολύ υποκριτικό. Είμαι όμως από αυτούς που θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα βρεθεί άνθρωπο να πει ότι λειτουργήσα ως κομματικός παράγοντας μέσα στο επαρχείο. Θέλω να το πιστεύω. Αυτό σημαίνει ότι εμείς βρισκόμεθα εκεί που βρισκόμεθα για να μεταφέρουμε και να κάνουμε τον επικοινωνιακό διάβλο μεταξύ των συμπολιτών μας και της κυβέρνησης. Και θεωρώ ότι το κάνουμε αρκετά καλά με τους βουλευτές τους οποίους έχουμε. Είμαστε ναυτοί και θα πάρουμε ως παράδειγμα, επειδή το ανέφεραν όλοι οι βουλευτές μας, το πρόβλημα του ΕΚΑ. Εμείς το αναδείξαμε, εμείς το προωθήσαμε προς τα πάνω, το πήραν οι βουλευτές, ο κ. Κόστολας, και το μετέφερε εκεί που έπρεπε να το μεταφέρει. Άρα, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπως αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει και προσπάθειες μεγάλες. Έχουν προχωρήσει και έχουν λυθεί πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, στη βάση αυτή, εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με όλους τους βουλευτές μας και με τη Δήμητο Καλίνου, τον Πρόεδρο, αλλά και με όλες τις κομματικές παρατάξεις του νησιού μας. Πέρα από εμάς έξω από εδώ υπάρχουν και άλλες κομματικές παρατάξεις. Για εμάς, για μένα προσωπικά, για να μην μιλάω για όλους, η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος φορέας να μεταφερθούν και να επιληθούν προβλήματα δικά μας, των συμπολιτών μας. Για κάποιον άλλο ενδεχομένως έξω από εδώ θεωρεί άλλον φορέα. Το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Είμαστε όμως καλύτεροι, είμαστε συμπολίτες και έχουμε κοινά προβλήματα και κοινούς στόχους να επιλύσουμε. Σε αυτό θα κάνουμε και στο ίδιο μοτίβο θα συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Δήμη Πρόεδρε, δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου και δεχτείτε τις ευχές μου για καλή δύναμη σε εσάς και όλα τα μέλη της Δήμητο. Χρόνια πολλά. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω κάποιους χαιρετισμούς από δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να είναι σήμερα μαζί μας. Ξεκινώντας από τον χαιρετισμό του κ. Ιωάννη Παπά, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ της Δήμητο Καλύμνου, με την ευκαιρία της κοπής προϋπομένου της πίτας, της οργάνωσής σας, θα ήθελα να ευχηθώ στην Ακαδημία και στον καθένα ξεχωριστά καλή χρονιά. Με υγεία, φώτιση, ευλογία και χαρές στις παιδικά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δίνετε το παρόν σε κάθε μεγάλη μάχη της παράταξής μας, στην πρώτη γραμμή κοινόρασης της δυνάμεις. Οι τοπικές οργανώσεις είναι η αιχμή του δόρατος της Νέας Δημοκρατίας και είμαι υπερήφανος που η Δήμητο Καλύμνου πρωτοστατεί σε όλους τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι και θα συνεχίσω να βρίσκομαι στο πλευρό σας, αραγό σε κάθε προσπάθειά σας και στρατιώτης σε κάθε νέα μάχη προκύπτει. Καλή χρονιά. Ιωάννης Παπάς, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την κυρία Αμπίκα Ιατρίδη, βουλευτή μας, συναγωνιστές και συναγωνίστριές μου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην κοπή της Βασιλόπιτας και παρακαλώ δεχτείτε τις απολογίες μου που δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας. Το 2023 ήταν ένα νικηφόρο έτος για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλες και όλοι μαζί δώσαμε μια μεγάλη μάχη και πείσαμε τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε στο δρόμο της προόδου με συνέπεια, σχέδιο και σεβασμό όπως κάναμε άλλωστε την προηγούμενη τετραετία και μάλιστα υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και το 2024, αλλά και για το υπόλοιπο της θητείας μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής μας για το καλό της Καλύμνου και των Οδεκανήσων με αγαστή συνεργασία και ακόμη περισσότερη όρεξη για δουλειά. Στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου σε όλους τους παρευρισκομένους σας και εύχομαι από καρδιάς μια καλή και δημιουργική νέα χρονιά. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία και εκπλήρωση των στόχων που έχετε θέσει. Με εκτίμηση, Μίκα Ιατρίδη, βουλευτής του Δεκανήσου, αντιπρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα να συνεχίσουμε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την πόλη του Ντάρουιν Αυστραλίας, καθώς μαζί μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Αντώνης Μιαούδης. Αντώνη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα από το ωραίο τοπικό Ντάρουιν της Αυστραλίας. Καλά είμαστε. Θα αρχίσω βέβαια την απόκρισή μου από την βροχή που άρχισε από τα Θεοφάνεια και καθημερινά τουλάχιστον μισή μέρα,
κάθε μέρα. Μας ρίχνει βροχή. Μάλιστα. Φανταστείτε από πότε βρέχει καθημερινά. Τόσο πολύ. Καθημερινά. Μάλιστα. Οι εργάτες, πιο πολλοί εργάτες που δουλεύουν έξω, ή κάποιες οικοδόμοι, στο καφενείο τους βλέπεις, στο Κασαρίνο το μερικό κέντρο τους βλέπεις, και στο σπίτι τους. Δεν μπορούν να πιάσουν μεροκάματο, φυσικά λόγω της μεγάλης ευλογής που έχουμε τώρα από τον Θεοφάνεια περίπου. Μάλλον. Ας ξεκουραστούν λίγο, να πάρουν δυνάμεις, διότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην πλευρά τη δική μας έχουμε κρύο τσουχτερό και θυελλώδεις ανέμους. Εσείς πώς είσαστε από τις καιρικές συνθήκες εκείνες τις άγριες που βιώνατε το προηγούμενο διάστημα? Ευτυχώς έχουν πέσει. Δεν έχει πολύ αέρα τώρα αυτές τις τελευταία εβδομάδα τώρα, αυτή τη δύο εβδομάδα που περάσαμε. Ναι. Δεν είχαμε αρκετό αέρα όσο πριν. Η Κουινσλάνδη όμως, το πρίσμα της Αυστραλίας που δεν είναι μακριά από εμάς, περάσανε δύο κυκλώνες από εκεί. Μάλιστα. Δύο κυκλώνες, κατηγορία βέβαια 3 και 2 η δύναμή τους. Φέρανε πολλά νερά, φέρανε μεγάλες πλημμύρες. Τα σούπερ μάρκετ είχαν αδειάσει και εμάς βέβαια εδώ απάνω. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά πάλι να γεμίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μονσούνς, τα τροπικά μονσούνς που έρχονται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, φέτος δείχνουν ότι πραγματικά ας πούμε θα κρατήσουν για κάποιο καιρό ακόμα. Αφού τα σύννεφα αυτά, ας πούμε, τα μεγάλα τα οποία προκαλούν την βροχή αυτή, έχουν σταματήσει σχεδόν απάνω από την Βόρεια Επικράτεια και από την Μπρισβάνη. Αντώνη, αποκαταστάθηκε. Διορδροσιά είναι βέβαια. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, αισθανόμαστε όπως πρώτα. Η υγρασία έχει χαμηλώσει. Οπότε εντάξει, να μην παραπονιόμαστε. Υπάρχει η επάρκεια κρέατος και όλων των τροφίμων που υπήρχαν λήψεις στο προηγούμενο διάστημα? Πολύ σιγά. Δηλαδή τα ράφια δεν είναι ακόμα γεμάτα όπως ήταν κανονικά συνήθως. Ακόμα, ξέρετε, δεν λείπουν αρκετά προϊόντα από τα ράφια, από τα ψυγεία και από τα υπουργικά. Γι' αυτό ο κόσμος αρχινά και παίρνει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, γιατί μας λένε ότι οι βροχές θα συνεχίσουν ακόμα για κάποιο καιρό. Οπότε μέσα εμάς είναι ένας δρόμος και ένας φρένο που μας συνδέει με τις μεγάλες πολιτείες της Αυστραλίας. Οπότε, αν πάλι ξανά έχουμε τις πλημμύρες που είχαμε πριν τρεις εβδομάδες, θα έχουμε πάλι έλλειψη από πολλά προϊόντα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στα μικρά. Οπότε είναι, ας πούμε, πραγματικά, ας πούμε, τα ράφια ακόμα δεν είναι γεμάτα όπως πρώτα. Δεν μπορεί σιγά σιγά τα φορτηγά αυτά από άλλες πριν και από τις άλλες πολιτείες. Τι να κάνεις, είμαστε το αθλητικό μέρος της Αυστραλίας, στο βόρειο, μακρινό, τροπικό μέρος της χώρας. Έτσι είναι. Επόμενα. Τα σχολεία πλησιάζει η ώρα. Τα σχολεία σήμερα βέβαια πούμε και χρόνια πολλά, και τη μεγάλη ημέρα των κοινών ιεραρχών. Σήμερα αρχίσαν και εμάς τη νέα σεζόν, τη νέα χρονιά βέβαια, τα σχολεία μας. Τρίτη σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα σε όλα τα σχολεία της Αυστραλίας. Ωραία. Καλά το διάβασα. Οπότε, και για το Σίδνεϊ. Το πρωί πήραν τα σακίδια τους, αλλά ο καιρός ήταν πολύ άσχημος. Οι μητέρες κουραστήκανε να οδηγούν σε μεγάλες βροχές, ας πούμε, που είχε το πρωί ο καιρός μας εδώ. Με τα τσινάδες τα παιδιά, με τις ομπρέλες, σιγά σιγά πήγαν στο σχολείο. Έβρεχε μέχρι τις 2 ώρες το απόγευμα, από τις 7 το πρωί. Να πούμε καλή πρόοδο, καλή φώτιση σε όλα τα παιδιά, μια που είναι και η μέρα των γραμμάτων, έτσι οι τρεις ιεράρχες προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών. Οπότε, ό,τι καλύτερο, καλή πρόοδο να έχουν τα παιδιά στα μαθήματά τους. Οι δάσκαλοι που είναι κοντά τους όλοι, αλλά και οι γονείς φυσικά που είναι εκεί συμπαραστάτες στο κάθε τι. Βλέπουμε τις πίτες ακόμα, οι βατσιλόπιτες που κόβουν οι διάφοροι συλλόγοι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μερικά κομμάτια από το Facebook από τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες Αναστάσεως. Ακριβώς. Αυτά μας κάνουν καλό, γιατί μας δίνουν μια χαρά. Μια ανανέωση, να βλέπουμε τα πατρικά μας εδάφη να γιορτάζουν τα παραδοσιακά μας θύματα. Έτσι είναι, Αντώνη, και όπως σου είπα, όχι απλά οι ομογενείς παρακολουθούν και γράφουν τα δικά τους λόγια, αλλά και βλέπεις ότι ο καθένας βλέπει και τον συγγενή του εκεί, όπως η κυρία Κάθη Χουρδάς από τον Καναδά,
έτσι, που βλέπει τα συγγενικά της πρόσωπα και σας στέλνει τους ολόθερμους χαιρετισμούς της και την αγάπη της. Είναι όμορφο αυτός ο συνδετικός κρίκος. Δεν έχουμε δει από πολλά χρόνια τώρα, γιατί βέβαια ο Καναδάς είναι μακριά από την Αυστραλία. Ναι, ναι, ναι. Μια μέρα εύχομαι να βρεθούμε ξανά πάλι. Μακάρι, να βρεθείτε όλοι στην Κάλυμνο. Όντως, όντως. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Μας, Αντώνη... οι δεσπότητες μας και τα σχολεία μας περιμένουν να ανοίξουν και την φετινή χρονιά. Ναι. Όπως είπαμε και στο περασμένο πρόγραμμα, 10 Φεβρουαρίου είναι η πρώτη μέρα της σχολικής μας χρονιάς στο ελληνικό σχολείο του Νάικλιφ. Mm-hmm. Εγγραφές εντατικά έχουν αρχίσει. Ωραία. Οπότε προκαλούμε τον κόσμο να κάνουν τις εγγραφές των παιδιών τους το συντομότερο. Αντώνη, ήθελα να γνωρίζω αν βέβαια ξέρεις και εσύ από τους άλλους προέδρους των συλλόγων, εάν υπήρξε κάποια επαφή με την υπεύθυνη πλέον από την πλευρά του Δήμου Καλυμνίων, που νομίζω ότι είναι η αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Παπικουτούζη. Έχουμε στείλει δύο emails και περιμένουμε απάντηση βέβαια από την Γάρμα. Ακόμα δεν πήραμε απάντηση. Εύχομαι βέβαια το συντομότερο να μας στείλουν, γιατί αυτός ο διαγωνισμός των 500 ευρώ κάθε παιδί έχει αρχίσει κιόλας και χάσαμε κιόλας ένα από τα τρία κομμάτια αυτής της εκδήλωσης. Οπότε πρέπει το συντομότερο να μας απαντήσει και ο Δήμος. Mm-hmm. Στην επιστολή που στείλαμε στην υπεύθυνη του Δήμου της Καλύμνου. Πολύ ωραία. Θα το επιδιώξω και εγώ να γνωρίζουμε αν έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες γύρω από αυτό το θέμα, μια που είναι μια καλή συνέχεια και πρέπει έτσι να γίνει και για τα επόμενα χρόνια. Να πούμε και ένα νέο στην παροικία μας, να το ακούσουν ιδιαίτερα οι δικοί μας εδώ, ότι αν θυμάστε πριν περίπου 1,5 χρόνο, είχε πάθει μια ζημιά, τεράστια ζημιά, η ελληνική ταβέρνα, το Μεράκι. Ναι, ναι, όντως. Στην πόλη κάτω, που ήταν πρώτο του Μανώλη. Ακριβώς. Λοιπόν, επί 1,5 χρόνο περίπου δεν εργαζόταν το μαγαζί αυτό. Έχει κλείσει, μάλλον θα κατεβαστεί. Δεν είναι για να ανανεωθεί. Οπότε τα παιδιά βρήκαν άλλο χώρο, κοντά εκεί που ήταν στην πόλη του Smith Street. Και σε δύο εβδομάδες, από ό,τι άκουσα, θα ανοίξουν πάλι με το ίδιο όνομα, πολύ κοντά εκεί που ήταν πρώτα. Και με μπαράκι. Μεράκι, με ταβέρνα και δίπλα από το μπαράκι για να κάποιο να πιωτό πριν να καθίσει να φάει. Λοιπόν, ευχάριστα νέα γιατί μας έχει λείψει. Είναι η μόνη ελληνική ταβέρνα που μας διασκεδάζει και μας δίνει ωραίο φαγητό. Όχι μόνο εμάς και όλη η Αυστραλία πούμε, το αγαπάνε και το υποστηρίζουν το μαγαζί αυτό. Δεν περιμένουν ο κόσμος όταν ανοίξουν για να πάμε να γευστούμε τα ωραία φαγητά της οικογένειας Σταυλάριου. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Και είχατε και μουσικές βραδιές. Βέβαια, μουσικές βραδιές, ωραίο περιβάλλον, ωραία εξυπηρέτηση, χαμόγελο τα παιδιά, γρήγορη εξυπηρέτηση, φαγητά πάρα πολύ νόστιμα, τα ψητά τους και όλα τα δέσματά τους. Οπότε, αν ανυπομονούμε, να δούμε πάλι σε δύο εβδομάδες να γευστούμε πάλι τα ωραία φαγητά της ταβέρνας στο Μεράκι. Πού ανοίγει το μαγάζι το καινούριο. Καλές δουλειές να έχουν οι άνθρωποι, γιατί αυτά συμβαίνουν πολλές φορές. Όταν δεν μπορεί ένας χώρος να ανακατασκευαστεί ή να ανακαινιστεί ή να αδειοδοτηθεί, τότε πρέπει να λάβεις κάποια άλλα μέτρα. Και σωστά. Χαίρομαι που βρήκαν την άλλη επιλογή. Οπότε καλές δουλειές να έχουν και εσείς με το καλό να απολαύσετε όμορφες χαλαρές ώρες εκεί, γιατί το έχετε και ανάγκη. Ελληνικό στοιχείο, ελληνικές γεύσεις. Και ωραίο ελληνικό κρασί. Και ωραίο ελληνικό κρασί, ακόμη καλύτερα. Πολύ όμορφα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού μας για την επόμενη φορά που θα είναι και Φεβρουάριος. Έτσι, ο μήνας κλείνει πια αύριο. Θα πάει και όλος ο πρώτος μήνας αυτού του νέου χρόνου. Εμείς, όπως είπα χθες και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μαραγκό, που ήταν και στην Κοπή του Λυκείου Ελληνίδων και στο Μνημόσυνο των Ημείων, και στη Νέα Δημοκρατία και στο Αναγνωστήριο, του είπα στο τέλος ραντεβού στην επόμενη εκδήλωση Κοπή Πίτας. Δηλαδή όλοι οι προέδροι παίρνουν χώρο και πέρα. Όχι μόνο για τον κύριο Μαραγκό, εννοείται. Όλοι είναι εκεί, τέλος πάντων όσοι μπορούν. Ο κύριος Μαραγκός ήταν γείτονάς μου, με ξέρει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Είχα χρόνια να τον δω και χαίρομαι που τον βλέπω τώρα στα δρόμενα της
του Δήμου. Παραπονάμε καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέμε από τώρα καλή λοιπόν πρόοδο στα παιδιά και καλό νέο μήνα που ξεκινάει μεθαύριο. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου μας. Ήταν ο Αντώνης Μιαούδης, αγαπητοί μου φίλοι, από την πόλη του Ντάρουιν, που όπως είπαμε και νωρίτερα, τα παιδιά ξεκινούν τη νέα τους χρονιά, γιατί ξέρετε, εκεί μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο. Σε ευχόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο και πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελάτε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Διαβάζω βέβαια τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων της Ρόδου, Γιάννης Παπάς, υφυπουργός, βαθιά ανάσα ανακούφισης για τους κατοίκους της Σήμης, η τοποθέτηση στρατιωτικού γιατρού στο νησί. Ναι, αλλά να ανοίξουμε μία παρένθεση. Βγήκε όμως στα αθηναϊκά μέσα ο Δήμαρχος κ. Λευτέρης Παπακολοδούκας για να το καταγγείλει. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Και πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε και το εξής. Ότι χθες με τους δυνατούς ανέμους, πραγματικά θυελώδης, η κατάσταση είχε ως εξής. Κάτω στην παραλιακή ζώνη, εκεί έξω από το καφενείο του κυρίου Λαμπρινού και της επιχείρησης Κυπρέου, δείτε τι έγινε, έπεσε όλο αυτό και ευτυχώς, όπως μου είπαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί παρόντες, μόλις είχε περάσει μια κοπέλα από αυτό το δέντρο που έφυγε, όπως βλέπετε, μεγάλος κλόνος, και βρέθηκε χάμο εκεί. Βέβαια ήρθαν αμέσως στα συνεργεία, το έκοψαν, το μάζεψαν, σκούπισαν κτλ. Και έφυγε. Αλλά βέβαια είναι σημαντικό, έτσι, στις μέρες μας, όπου υπάρχει αυτό το επικίνδυνο, το αδύναμο σημείο, υπάρχει μια κατάσταση που φαίνεται, δείχνει ότι θα την πάρει την κάτω βόλτα, να το κόψουμε. Να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί θυμάστε, έξω από την εφορία, άνθρωπος πήγε να πληρώσει το λογαριασμό του, βγήκε και βρήκε τον κλόνο πάνω από το αυτοκίνητο. Άλλο περιστατικό από εδώ, άλλο περιστατικό από εκεί. Έτσι, να μην συμβεί κάποιο ατύχημα, γιατί δεν είναι τώρα λόγος αυτός. Οπότε, να τι έγινε χθες το μεσημέρι τέτοια ώρα. Και βέβαια, αντιμετωπίστηκε βέβαια άμεσα. Αυτά από τους θυελλώδους ανέμους που χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Πάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, μέχρι τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όμορφα και ευλογημένα εκεί. Χαλαρώσαμε στις όμορφες ψαλμωδίες. Πάμε να δούμε αποσπάσματα από τον Εσπερινό της εορτής των Τριών Ιεραρχών. Χρόνια πολλά σε όλους και πάλι. Είναι οι προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, να τους δίνει πάντα φώτιση, να τους δίνουν πάντα φώτιση. Κύριε Λαϊσόν, εν τη δεόμεθα
έθνους και του φιλοχρήστη ημών στρατού. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον. Ετιδεόμεθα υπέλεος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφήσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεδιπημούντων εν την ίσο ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφηρετών του Αγίου Νατούτων και των δούλων του Θεού των επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτην. Και τον δούλο σου του Διοικητικού Συμβουλίου των Μιλών Συνδρομητών, φοιτητών γονέων αυτών και των ρητών του Φιλανθρωπικού Σωματείου, οι τρεις ιεράρχες, Γρηγορίου Ευδοκίας, Νικολάου Παπαντής Απόλλωνος, Νικολάου Κλειός Μαρίας και Ιωάννου Βαρβάδας Επτιμιάργυρος, Ειρήνης Θεμελίνας Κρυάς και τον δούλο του Θεού Αθανασίου Ιερέως, μετά στις δικουτέκνων και γονών Πρόχωρου Ιερομονάχου, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Παρθενίας Μοναγής, Τέκλας Μοναγής, Γεωργίας Γεωργίου, Σκεύουλας Ιωάννου, Αντωνίου, Αντωνίου, Κατερίνης, Εμμανουήλ, Αγγέλου, Σάβα, Σταυρούλας, Θεμελίνας, Κλεάντος, Μιχαήλ, Ελένης, Δημητρίου, Βασιλείου, Νικολάου, Καλλιόπης, Θεοφίλου, Ελένης, Δημητρίου, Νικολέτας, Νικολέτας, Μιχαήλ, Ηλία, Μαρίας, Καλλιόπης, Αργυρός, Πετρούλας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Μαργιαλένας, μετά συζύγου τέχνων και γονών, των ιεροψαλτών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης, και παρευρισκομένων των δούλων του Θεού, των αδερφών και σου λειτουργών, Μιχαήλ Ιερέως, Αθανασίου Ιερέως, υπεργίας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, ετιδεόμεθα υπέρ το διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και νήσον ταύτ, και πάσαν χώρα να αποργείς λοιμού λοιμούσεις μου, κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής άλλων φιών και φιλίου πολέμου και φιδίου θανάτου, υπέρ των ήλιων εμή και αδιάλλακτο γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάς, πάσαν οργή και νόσουν την καθημόν κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επιτιμένης δικαίας αυτοαπειλής και λέησε ημός. Ετιδεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριε το Θεόν ημών, φωνή της δύσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός η ελπής πάντων των περάτων της γης των ενθαλάς, μακράν και ήλιος ήλιος με δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημός. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τας κεφαλάις ημών το Κύριο κλείνομε. Δες τα πολύ έλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς πυραυλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοντόγου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμτημη και ζωπιού σταυρού προστασίας του τιμίων εμπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόχης Πανεπιμών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 Εβδομήκων των Κεπασών των Αγίων Αποστόλων και Ισοποστόλων, των Εναγίες Πατερνούμενων Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου, του Θεολόγου Ιωάννου Ζωστόλου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελλήμενου Πατριαρχών Αλεξανδρία, Νικολάου του Ελμύρη, Σπύρο Επισκόπου, Τριμηθούντο και Νεκταρίου Πενταπόλεω των Ματουργών, του Αγίου Στεφάνου, Αρχιδιακών και Πρωτομάρτυρου, των Αγίων Εντόχων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονο και Στρατιλάτου, την Αλθαματουργού, τον Ιερομαρτύρο Χαραλάμπο και Λεδρίου και πάνω των Αγίων Ιερομαρτύρων, των Αγίων Εντόξο Μεγάλων Μαρτύρων Τέκλα, Βαρβάρα, Αναστασία, Κατερίνη, Κυριακή, Φωτεινή, Μαρίνη, Παρασκευή, Ειρήνη, Καλλιόπη και Ευδοκία, των Αγίων Εντόξο Γαλλικού Μαρτύρων,
των οσίων και διοφόρων πατρών ημών των ενασκήσει λαψάντων, Αντωνίου, Σάββων, Οφρίου Παϊσίου, Σάββατων καλύπτουν ασκήσαντος, Ιωνά του Λερίου, Ανθήνου, των Αστυπαλαία Παϊσίου, των Νέα του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Ιακώβου Τενεβία, Αμφιλογίου του Ενπάτμου, του Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός Σιμών, Ισιδώρου του Τηλουσιώτου, του Νικήτα του Θαυματουργού, του Θεοφανών Μαρτύρου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, Προκοπίου Ευδοκίας Φανουρίου Φωτίου Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού, Θεράποντος του Διαμαντικού και Ιερομάρτυρος, Λουκά του Ιατρού Σεραφείμ του Σάρου, Γεωργίου του Χωσδεβίτου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού Ευθυμίου του Μεγάλου Παναγίου Πασιά, Νικολάου του Πλανά, των Αγίων Ενδόξων Αργύρου, Κοσμά Δαμιανού Κύρου, Ιωάννου Παντελήμωνο Σερμολάου, Σανσόν Διομήδου Σανική του Θαλιλαίου Τρίφωνο, των Αγίων Ενδόξων Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και την Θεία Μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, δευπρόσδεκτον τη δέη συνημών, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή και τον κόσμο σου, και λέει στον ημά σου καθώς και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ο Αΐν και εις τους αιωνάς των αιώνων.
Εκκλησίας τα μεγάλα προμήθεια. Η στήρη τη Εσσενία όρτων τη όρτε δεσμό, όρτε τη όρτων η κατάδοση. Χριστού η ποιμάτια δεσμό να όρτη η όραση και θεσμικίνε αρετές οι εκθέσαντες ή της χάρητος διαπλής ηγύριτες πρόλους οι προεκθέμενοι Χριστού το πληρωματί οι όλοι προς τ' άλλο του παραδείσου ο Ισοδί Χριστόν καταπέμψε τες ηγές ημωρετή Ελάτε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα και να δούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Όμως, ήθελα λίγο να σας πω ότι αρχίζουν κάποια σεμινάρια αυτές τις από σήμερα, δηλαδή στο επιμελητήριο, για το χώρο της εστίασης. Και είναι σημαντικό βέβαια να βρεθούν όλοι οι φίλοι εκεί και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να δουν από κοντά και να μάθουν, να πληροφορηθούν όλα όσα γίνονται και όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα θέματα αυτά που τους αφορούν. Η σεζόν δεν θα αργήσει να ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό τον λόγο καλό είναι να έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε, να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα αυτό και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλα όσα χρειάζονται για το χώρο τον δικό μας, της εστίασης δηλαδή, των ανθρώπων εκεί που δίδουν τον καλύτερο εαυτό τους και που ακριβώς γι' αυτό τον λόγο πρέπει να έχει και μεγαλύτερη συμμετοχή. Εμείς θα βρεθούμε εκεί και θα τους ακούσουμε, γιατί για την ώρα θα κλείσουμε. Έψαξα να βρω τώρα το κείμενο που μιλάει για την γιατρό. Θα το βρω όμως έστω και αύριο αν χρειαστεί να πούμε δύο λόγια. Το κείμενο εκείνο το οποίο μας λέει για την όμορφη και απρόβλεπτη συμμετοχή της και την ενίσχυση την οικονομική προς το σωματείο τρεις ιεράρχες με 8.000 ευρώ. Μακάρι να υπήρξαν και πολλοί άλλοι έτσι που να μπορούν να τονώσουν με πιο σημαντικά ποσά, έτσι ώστε το σωματείο τρεις ιεράρχες που ξέρετε ότι ενισχύει οικονομικά αδύνατους φοιτητές να μπορέσει να έχει και περισσότερους, αλλά ίσως να μεγαλώσει και το ποσό που δίδεται κάθε μήνα σταθερά. Ό,τι και αν είναι, εμείς ήμασταν εκεί στον ξενώνα του Ιερού Ναού της Αναστάσεως, καταγράψαμε όλα όσα υπόθηκαν, ήταν γεμάτη η αίθουσα, ήταν πολύ όμορφο έτσι το κλίμα που κυριαρχούσε, με τις ψαλμωδίες, με την κοπή της πίτας, με τα όσα είπε η πρόεδρος κυρία Λένα Καλικατζάρου, με τα όσα είπε η κυρία Νομικαρίου, η Φωτεινή, και βεβαίως στο φλουρί να πούμε ότι βρήκε η κυρία Πόπη Μαγκλή, η οποία είπε το δωράκι να δοθεί ξανά και να το δώσουν σε κάποια άλλη και πάλι εκδήλωση και κλήρωση. Υπήρξε και λαχιοφόρος με δώρα που τα οποία δόθησαν. Τους ευχόμαστε πραγματικά πάντα να τα καταφέρνουν και πάντα να είναι γεμάτα τα ταμεία για να ανταποκρίνονται σε όλες αυτές τις ανάγκες των φοιτητών. Τους ευχόμαστε καλή, χαρούμενη, δημιουργική χρονιά με υγεία. Και πάμε να δούμε το τελευταίο μας ρεπορτάζ, αγαπητοί μου φίλοι, αφού ανανεώσουμε για αύριο με όλους εσάς το ραντεβού μας. Ομολογούμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παϊσίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ομολογούμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψη χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίση και νωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών της Αγίας Ενωρίας ταύτης και των δούλων αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου των μελών των συνδρομητών, δωρητών, φοιτητών μετά των γονέων αυτών και πάντων ημώτων, συμμετοχόντων εν διαγία και ρακολουθία ταύτη μετά των οικογενειών ημών, υγείας, βοηθείας, υπερημών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό
και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη διεξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών επάκουσον ημών διωμένου σου. Εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις τον αιών είναι αυτόν της Χριστό ετός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτο. Τους προσφερωμένους δόξα εσύ και τιμήν τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάβεψον εφ' ημάς τους τεταδώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας τα σουρανίους δωρεά σου ότι επί εσύ ηλπήκαμεν το ζώτη Θεό εις τους αιώνας ευλόγιστας εισόδους και εξόδους ημών πλήθυνον της αγαθής στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών ότι ούκ και πάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος πρεσβείες Παναχράντους ο Μητρός τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων αμήν δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπισιμό δόξαση ο εν διωγδό Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός τον Αγίαν Εδόξον Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίαν Εδόξο και Καλλικομαρτύρων, τον Σου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατον, Καλύμνα Σκίσοντος, Ιωνά και Γαβριηλία στον Ελέρο και Ενθύμτον στην Παλαιά, τον Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορού του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόματο και Προστατό της Παιδείας ημών, όν και τη μνήμη ευτελούμε και πάντως τον Αγίον, ελεήσει και σώσει μας, σωγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού μίστη του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον εν Κεσαρίας και Καπαδοκών χώρας, βασιλείων το μέγα πάντες τιμήσομε. Στην οικουμενή ακτήση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας τους μελιλίτους ποταμούς της σοφίας τους δείχνεις υπάσαν θεογνωσία να μας συγκαταρρεύσαντα βασίλειον των μέγαν και των θεών κλεινό Ιωάννη, το τυγλώτα χρυσορήμονη, πάντες οι των λόγων αυτών εραστέ, συνερχόντες οι μνης τιμήσομε, πατή καρτή τριάδη, υπέρ ημώνα η πρεσβεύουση. Το κομμάτι του Χριστού και της Μαναγκάς μας, το δεύτερο των τριών ιεραρχών, το τρίτο της ενορίας, το τέταρτο στην αξιότιμη κυρία επίτιμο πρόεδρο για την παρουσία της εδώ πέρα και η δίτρια του συλλόγου μας, οι τρεις ιεράρχες, κυρία Πολύμνια Μαμή, το τέταρτο κομμάτι. Το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Παραγκό, ευχαριστούμε πολύ και τα υπόλοιπα για εσάς. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για τη στήριξή σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Να είστε καλά. Πολλά για τη μέρα αυτή. Και καλή χρονιά σε όλους. Αμήν. Η χρονιά που πέρασε ήταν λίγο δύσκολη για το σωματείο μας, γιατί δεν μπορέσαμε φέτος να πραγματοποιήσουμε τις καθιερωμένες συναιστιάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο, 2-3 κάθε χρονιά, και τις συναυλίες του καλοκαιριού για λόγους οικογενειακούς και υγείας πολλών μελών του ΔΣ. Έτσι, τα έσοδά μας φέτος περιορίστηκαν μόνο στις συνδρομές των μελών μας και σε μερικές έκτακτες εισφορές από φίλους του Σωματείου, εντός Καλύμνου και Αθηνών, Καλυμνίου των Αθηνών
και μερικούς του εξωτερικού. Φαίνεται όμως ότι το έργο του σωματείου μας είναι θεάριστο και ευλογημένο και ο Θεός δεν μας άφησε στην δυσκολία αυτή που περνούσαμε. Ξαφνικά φάνηκε μια αχτίδα ελπίδας και ανακούφισης. Έγιναν δύο μεγάλες δωρεές και αυτό αναλυτικά θα σας μιλήσει η κυρία Φωτεινή μετά για να μην καθυστερώ εγώ με τα πεπραγμένα. Έτσι, με αυτές τις δωρεές μπορέσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας και φέτος βοηθάμε 22 φοιτητές πάλι με 150 ευρώ το μήνα για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Όπως καταλαβαίνετε... Μην μιλάτε λίγο. Όπως καταλαβαίνει κάποιος, αυτά τα χρήματα είναι αρκετά. Χρειαζόμαστε 3.300 ευρώ κάθε μήνα. Τα μαζεύουμε με μεγάλη δυσκολία, χτυπώντας πόρτα-πόρτα, μαγαζί-μαγαζί στους συνδρομητές να μας τα δώσουν ή κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο, όπως θέλει ο καθένας. Είμαστε τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και έχουμε και μερικές φίλες εθελόντριες που τα συλλέγουν, τις οποίες πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και όλα τα ονόματά τους, να τις τιμήσουμε και τις ευχαριστούμε. Ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί. Συνήθως οι συνδρομές οι πιο συνηθισμένες είναι 5 ευρώ το μήνα. Πολύ λίγες έχουμε με 10 και με 20 ευρώ. Όμως όλα αυτά τα λιράκια που λέμε εμείς μαζεύονται λίγα-λίγα και κάνουν, επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο. Και δίνουν και μια χαρά και σε εμάς ακόμα τους συνδρομητές και τους δωρητές και μια ικανοποίηση ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Έτσι γι' αυτό όλοι πρέπει να γραφτούμε συνδρομητές, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Είναι μεγάλη χαρά που θα πάρετε όσοι είστε συνδρομητές, το ξέρετε, αλλά να λέτε και σε άλλους να γνωρίζουν το σωματείο, γιατί πολλοί δεν ξέρουν την ύπαρξή του και το σκοπό του, τους λόγους που βοηθά και υφίσταται. Εύχομαι να περάσει και ο κορονοϊός ή οι ιώσεις αυτές που έχουμε πάλι αυτή την εποχή, να κάνουμε κάποιες συναιστίες και μέσα στο χειμώνα, να μην περιμένουμε το καλοκαίρι, και την άνοιξη θα κάνουμε και μερικές παρακλήσεις με περιπάτους, εξοκλήσια, όπως κάνουμε κάθε φορά. Θέλω να ευχαριστήσω και να τιμήσουμε την κυρία Πολύμια Μαμή, την ιδρύτρια του Σωματείου που παρίσταται αυτή τη φορά, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Δημήτρη Μαραγκό, και να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά. Με αφορμή τη σημερινή μας συγκέντρωση και τον απολογισμό του έργου του Συλλόγου μας, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε εκείνα τα άτομα που με την προσφορά τους βοηθούν την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου μας. Αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε να απευθύνουμε καταρχήν στους συνδρομητάς μας, που ο καθένας από τη θέση του και με τη δική του μηνιαία συνδρομή προσφέρει σε τακτική βάση. Στη συνέχεια όμως, θα μας επιτρέψετε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και σε άλλα άτομα που μεμονωμένα πίστεψαν στο έργο του Συλλόγου μας και έσπευσαν να μας συνδράμουν με μεγάλη γενναιοδορία, εμπιστευόμενοι σε εμάς σημαντικά χρηματικά ποσά. Έτσι θα θέλαμε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, οι τρεις ιεράρχες, να ευχαριστήσουμε την κυρία Φανή Κουμουρά, γναθοχειρουργό, κάτοικο Αθηνών, η οποία πριν από λίγες ημέρες δώρησε στο Σωματείο μας το υψηλό ποσό των 8.000 ευρώ. Της Εμμύραμης, της Νίκης και του Ποθητού Ψαρομπά. Με τη γενναιόδορη αυτή δωρεά ενίσχυσε σημαντικά το ταμείο μας ώστε να καλυφθούν έξοδα φοιτητών και μάλιστα κατά προτίμηση φοιτητών της ιατρικής σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης αρμόζουν και απευθύνουμε προς την οικογένεια Ψαρομπά, που είναι πάντοτε στο πλευρό μας και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε ζήτημα και αίτημα του Σωματείου, αγόγγιστα και με χαρά. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρομαι ότι πρόσφατα ανέλαβαν το κόστος της εκτύπωσης του συγγράμματος ψηφίδες της Καλύμνου, του κυρίου Νικήτα Καραφυλάκη, Σωματείου, σε πολλά αντίτυπα, ώστε το βιβλίο να διατεθεί προς πώληση υπέρ του Σωματείου μας. Ασφαλώς ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλομαι και στον κύριο
Καραφυλάκη Νικήτα συγγραφέα, του Οσάνου Βιβλίου που παραχώρησε το δικαίωμα να το διαθέσουμε εγχωρώντας το σωματείο μας τις εισπράξεις από τις πωλήσεις και δεις το ακέραιο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελευθερία Τηλιακού για την προσφορά της στη μνήμη του συζύγου του Στέφανου Τηλιακού, όπως και αρκετούς συμπατριώτες μας που προσφέρουν χρήματα αντί Στεφάνων εις μνήμη προσφυλώντος προσώπων. Σας ευχαριστούμε για άλλη μία φορά από καρδιάς και σας ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, προσφορά και ευημερία. Φέτος θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα καθυστερήσουμε λίγο, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι και τις φίλες του σωματείου, τις εθελόντριες, που αγώνιστα τρέχουν και αυτές μαζί μας να μαζέψουν συνδρομές. Είναι η κυρία Φωτεινή Μακαρούνα, Πόπη Ματθαίου, Πόπη Μορφοπού, Ελευθερία Λυσίκατου, Πόπη Κασάρα, Ελευθερία Κανέλη, Πόπη Κουμιανού, Ελένη Τηλιακού, Ειρήνη Θεοδοσίου, Άννα Κουλιά Μιχαήλου και Σεβαστή Καθοπούλη. Μπράβο. Επίσης, μεμονωμένα άτομα και καταστήματα... Η Πόπη βρήκε το πλουρί. Η κυρία Πόπη Μπαγκλή, λοιπόν. Ό,τι και να είναι, δεν θέλω να το αφήσετε, να το ξαναβάλλετε σε... Επόμενη. Πολύ γλυκό. Πολύ γλυκό εκ μέρους της. Μπράβο, μπράβο. Τυχερό, τυχερό, μπράβο. Μπράβο, Πόπη μου. Ό,τι και να είναι. Μόνο η χαρά που βρήκε το φλουί, η κυρία Πόπη Μπαγκλή. Πέρογα, μπράβο, μπράβο. Υγεία. 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 Καλή χρονιά. Υγεία. Τίποτε άλλο, παιδιά. Μόνο το ναι, ναι. Εγώ μωρά μου. Να μην... Ένα από τα βιβλία, το δώρο για το φλουρί, ήταν ένα από τα βιβλία που μας παραχώρησε ο κύριος Νικήτας Καραφυλάκης, τα οποία είναι γραμμένα με πολύ γλαφυρό τρόπο. Ωραία. Αναφέρονται σε λαογραφικά θέματα, αναμνήσεις σχολικές, καλλινικές ιστορίες, με μέτες, χρονογραφήματα που έγραφε κατά καιρού. Είναι ένα βιβλίο κόσμημα για τις βιβλιοθήκες της Καλλινικής και παρακαταθήκη και για τα παιδιά μας, να το πούνε, να τα θυμούνται αυτά. Πολύ ωραία. Επίσης, άτομα και καταστήματα που μας βοηθάνε, εκτός από την Εξελεκτική Επιτροπή που κοπιάκει αυτή μαζί μας, ο λογιστής Γιάννης Καρβούλιας, τυπογραφείο Δροσάκη, ζαχαροπλαστείο Μιχάλη και Μανώλη Κοσμά, αρτοπία Πετράκη και Παπανικόλα, βιβλιοπωλείο Αχλατιώτη, μουσική Νικές Κουλιανός και Σάκης Λελέχης και Γιάννης Μαγκάκης, και ο κύριος Καρβούλιας από τον Σύλλογο το Πολιτιστικό Αμμόνι. Και οπωσδήποτε και οι δημοσιογράφοι που κάνετε γνωστό το έργο μας. Και μερικά δώρα που μας έχουν δώσει, ευχαριστούμε στα καταστήματα Νομικάριου και Ασονίτη.